Για 7η συνεχόμενη χρονιά, ο Σύλλογος Περπατώ διοργανώνει το 7ο εκπαιδευτικό σεμινάριο ατόμων με κινητικά προβλήματα σε περιβάλλον κατασκήνωσης, το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως και τις 30 Αυγούστου στην κατασκήνωση Pizza's Camp στον Πρίνο Θάσου. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Περπατώ, τον κύριο Αλέξανδρο Ταξιλδάρη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την πολύ σημαντική αυτή δράση του Συλλόγου. Ναι, είναι μια δράση που έχει ξεκινήσει πριν από 6 χρόνια. Σε αυτή τη διαδικασία μπήκαμε γιατί μας είχε καλέσει η κατασκήνωση Pizza's Camp προκειμένου να δούμε κατά πόσο είναι προσβάσιμη και πόσο προσβάσιμα είναι τα καταλήματα και πώς θα μπορεί να δεχτεί παιδιά που έχουν κάποια αναπηρία στο κατά το σκηνικό του πρόγραμμα, όχι μεμονωμένα, δηλαδή όχι μια περίοδο μόνο με παιδιά με αναπηρία, αλλά ενσωμάτωσης κανονικά μέσα στην κανονική, μέσα στην χρονιά που έχουν τα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχουν αναπηρία. Έτσι πήγαμε στο χώρο και είδαμε ότι ήταν προσβάσιμος τότε και του είπαμε ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να εκπαιδεύσεις το προσωπικό σου και να έχεις κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Και λέει πού θα το βρω αυτό το προσωπικό και είπαμε θα το εκπαιδεύσουμε εμείς. Και έτσι ξεκίνησε η όλη διαδικασία πριν από 6 χρόνια. Τώρα πλέον συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα 20 άτομα με αναπηρία που συμμετέχουν είτε γιατί έχουν καθαρά ψυχολογικούς στόχους, αλλά και γιατί μέσα από τη διαδικασία αυτή του τετραημέρου παίρνουν πολλή πληροφορία για την αυτονομία τους, μαθαίνουν καινούργιες τεχνικές, η αποκατάσταση γενικότερα είναι μια ειδικότητα που εξελίσσεται, οπότε μπορείς συνέχεια να μαθαίνεις καινούργιες αλλαγές που γίνονται πάνω στο κομμάτι σου. Αλλά το βασικότερο κομμάτι απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν γενικότερα ή να γνωρίσουν την αναπηρία, την κινητική αναπηρία ή να εργαστούν και σε πλαίσια που είναι όπως αυτό της κατασκήνωσης ενσωμάτωσης ανθρώπων που έχουν αναπηρία και μη ανάπηρων ανθρώπων. Όχι μόνο παιδιά. Είναι, ας χρησιμοποιήσω, το μέσο η κατασκήνωση και ο χώρος για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, γυμναστές, κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και τελείως άσχετες ειδικότητες με τον χώρο που απλά θέλουν να μπουν στη διαδικασία και να μάθουν κάτι παραπάνω μέσα από ένα ψυχολογικό τετραήμερο. Ποιες είναι οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν και οι εκπαιδευτές αλλά και οι εκπαιδευόμενοι και ποιες είναι οι απολαβές από την εμπειρία αυτή? Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ γεμάτο. Φέτος ειδικά είχαμε το πρόβλημα ότι οι ομιλητές που έρχονται, ο καθένας ήθελε περισσότερο χρόνο και δυσκολευόμασταν πώς θα τους βολέψουμε όλους μέσα στο 24ωρο. Ξεκινάει από πολύ νωρίς. Μέχρι τις 11.30-12 η ώρα το βράδυ έχει ομιλίες, workshops που είναι interactive. Συμμετέχουν συμμετέχοντες μαζί με τα άτομα με αναπηρία στη διαδικασία. Δηλαδή, όταν δείχνουμε την άσκηση στο νερό, παραδείγματος χάρη στην πισίνα του Pizza's Camp, δεν τη δείχνουμε ξερά μόνο με τον εκπαιδευτή και με τους συμμετέχοντες, αλλά συμμετέχει και ένα άτομο αναπηρία στη διαδικασία αυτήν εδώ. Οπότε δείχνουμε πώς γίνεται η μεταφορά με στο νερό, βοηθήσει έναν άνθρωπο να, ή ένα παιδί να ντυθεί ή να ξεντυθεί ή πώς να κάνει μεταφορά. Αυτό γίνεται πάνω στο ίδιο το άτομο με αναπηρία. Παροτρύνουμε τους συμμετέχοντες να γίνουν μέσα σε αυτό το τετραήμερο συνοδοί των ανθρώπων με αναπηρία που συμμετέχουν επίσης, εφόσον χρειάζεται κάποιος συνοδό, από πολύ απλά πράγματα μέχρι πολύ σύνθετα, και οι ομιλητές είναι όλων των ειδικοτήτων, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, καθηγητές από το ΤΕΦΑ, είναι υπό την αρρωγή της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και έρχονται επιστημονικό προσωπικό, τεχνική σύμβουλη της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και θα μιλήσουν για το παραολυμπιακό κομμάτι. Έχει προσαρμοσμένες διάφορες ασκήσεις που έχουν να κάνουν με την αναπηρία και την ευεξία, aerial yoga, πιλάτης κτλ. Έχει εκπαίδευση πάνω στο τι είναι το αναπηρικό αμαξίδιο, πώς μπορείς να το βελτιώσεις, να το διορθώσεις, για ποιο λόγο πρέπει να κάθεται ένα σωστό αμαξίδιο ένας άνθρωπος με αναπηρία. Έχει το κομμάτι που σας είπα στο νερό, έχει πιο θεωρητικά κομμάτια που έχουν να κάνουν γενικότερα με το κομμάτι της αναπηρίας και τον ορθό λόγο απέναντι στην αναπηρία, για να μάθει ο κόσμος τι είναι το,
κομμάτι της αναπηρίας ή η άγνωστη χώρα της αναπηρίας, παρουσιάσεις ντοκιματέρ και ταινιών, συζητήσεις σε θέματα που θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι ταμπού που άπτονται το χώρο της αναπηρίας, όπως είναι η σεξουαλικότητα των ανθρώπων με αναπηρία και η αλληλεπίδρασή τους με ανθρώπους που δεν έχουν αναπηρία, όπως είναι οι καθημερινές τους ανάγκες, πώς πηγαίνουν στην τουαλέτα, με ποιον τρόπο βοηθούνται, ποιος χρειάζεται βοήθεια, ποιος δεν χρειάζεται βοήθεια και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλες δράσεις, αθλητικές, συμμετοχή ναι, σε ομαδικά έχει, αθλήματα. Έχει, έχει. Η παρουσίαση παραολυμπιακών αθλημάτων όπως μπάσκετ, σαμαξίδιο, ράγμπι, wheelchair tennis, wheelchair badminton. Έχει μπότσια, όλα τα παραολυμπιακά αθλήματα, πολλά παραολυμπιακά αθλήματα θα τα δείξουμε. Κατά καιρούς είχαμε χορό σε αμαξίδιο, θεραπευτική πειρασία είχαμε κατά καιρούς και είναι τόσο γεμάτο το πρόγραμμα που ο χρόνος χαλάρωσης είναι ελάχιστος, θα έλεγα. Μας μίλησες για την έγκριτη ομάδα την οποία παρτίζει τους εκπαιδευτές και ειδικά για φέτος θα ήθελα να αναφερθούμε και ονομαστικά σε ορισμένους. Τώρα ονομαστικά, άμα αρχίζω και λέω μπορώ να ξεχάσω κανέναν, εν πάση περιπτώσει θα κάνω μια προσπάθεια γιατί μιλάμε τώρα για 4 ημέρες και είναι πάρα πολλοί κόσμος από όλη την Ελλάδα. Από το ΤΕΦΑ έχουμε την υποστήριξη και έρχονται ο Θωμάς ο Κουρτέσης και ο Αντώνης ο Καμπάς. Θα μιλήσουν για τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τις ειδικότητες που ασχολούνται στο ΤΕΦΑ. Θα έρθει μία έγκριτη ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, καθηγήτρια και αυτή κατά καιρούς σε ιδρύματα της χώρας μας, η Δάφνη Φιλίππου. Θα έρθει ο σκηνοθέτης με αναπηρία και ακτιβιστής από την Αθήνα, ο Αντώνης Ωρέλας, που θα μιλήσει για το και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, που θα μιλήσει για το κοινωνικό μοντέλο και για την άγνωστη χώρα της αναπηρίας. Θα μιλήσουν όλα τα παιδιά του συλλόγου, οι φυσικοθεραπευτές, οι ψυχοθεραπευτές, εγώ, το νοσηλευτικό προσωπικό, η κοινωνική λειτουργός, για το τι ακριβώς κάνει κάθε ειδικότητα μέσα στο σύλλογο και γενικότερα τι κάνει ο σύλλογος. Θα είναι η Ευαγγελία η Μακρή, που με τον γυμναστή του συλλόγου, τον Γιώργο τον Τρίκα, θα μιλήσουν για το κομμάτι του νερού. Από εκεί και πέρα θα έρθει ο Κώστας Ομούκας από την Αθήνα, είναι ένας παραπληγικός εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών και ο ίδιος παραπληγία και έχει στην ομάδα του στην Αθήνα, στο γυμναστήριό του, εκπαιδεύει ανάπηρους και μη ανάπηρους ταυτόχρονα, οπότε είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε εμείς και θα δείξει δράσεις τέτοιες. Θα έρθει και η Έλλη Λουφάκη, η παραολυμπιονίκησα στην Ξεφασκία από την Αθήνα, για να δείξει κομμάτια που άπτονται της ξεφασκίας, αλλά και γενικότερα για την υγιεινή και την καθημερινότητα των γυναικών με αναπηρία. Θα έρθει ο Μάκης ο Καλαράς, που είναι αρρωγός και υποστηρικτής αυτής εδώ της δράσης από την αρχή του που ξεκίνησε από τα camp, και θα μιλήσει για το κομμάτι της αυτόνομης διαβίωσης, τις μεταφορές, τα extreme sport. Ίσως καταφέρουμε να έχουμε στον ελεύθερο χρόνο και μια έκπληξη, θα φέρει το μονοσκι, το θαλάσσιο σκι για να κάνουν σκι. Επίσης θα έρθει μια εκπαιδεύτρια από την Αθήνα που θα κάνει το κομμάτι που είναι πιλάτες και άτομα με αναπηρία. Θα έρθει ο Φέδρος Παναγόπουλος που είναι ένας τεχνίτης κατά κύριο λόγο και έμπορος αναπηρικών αμαξιδίων. Έχει μια εταιρεία την 525 που κατασκευάζει ελληνικά 100% χειροποίητα αμαξίδια πάνω στις ανάγκες του καθενός χρήστη με αναπηρικό αμαξίδιο και θα μιλήσει για αυτό το εγχείρημα και πόσο σημαντικό είναι το αμαξίδιο να είναι σωστά προσαρμοσμένο προς τα άτομα με αναπηρία. Τώρα, γι' αυτό λέω, σίγουρα ξεχνάω άτομα. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Φυσικά, φεύγοντας από εδώ, μπορούμε να σας δώσουμε το πρόγραμμα να το αναρτήσετε κιόλας, να το δείξετε. Φέτος είχαμε την αλλαγή στον χρόνο διεξαγωγής. Κανονικά γίνεται πάντα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, αλλά λόγω των εκλογών και μετά ξεκινάει η εξεταστική των φοιτητών, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε τότε και το κάνουμε. Μετά ξεκίνησε η κατασκήνωση να δουλεύει. Οπότε, με το που τελειώνουν οι περίοδοι της κατασκήνωσης των παιδιών, εμείς κατευθείαν ξεκινάμε το πρόγραμμα και τελειώνουμε 30 Παρασκευή, γιατί
Την Δευτέρα ξεκινάει η εξεταστική των φοιτητών, οπότε είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που είχαμε ελεύθερο. Μάλιστα. Αλέξανδρε, μας είπες πώς ξεκίνησε η πρωτοβουλία και η σκέψη της δημιουργίας των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η συνεργασία φυσικά με τις κατασκηνώσεις. Θα ήθελα να μου πεις πώς βλέπεις να εξελίσσεται η ιδέα αυτή με την πάροδο των ετών, πόσο έχει βελτιωθεί και πόσο την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και συμμετέχει. Πάρα πολλοί ιδιώτες κρύβονται ή και δήμοι που έχουν κατασκηνώσεις. Κρύβονται πίσω από το κομμάτι της πολιτείας, το ότι τι υποστηρίζει, τι στηρίζει και τι νόμοι υπάρχουν για τις προσβάσιμες κατασκηνώσεις και πώς θα ήταν βιώσιμες αυτές με το να τρέχουν προγράμματα που είναι ξεχωριστά μόνο για άτομα με αναπηρία, για να παίρνουν την επιχορήγηση την ανάλογη και να μπορούν να είναι βιώσιμες και λειτουργικές. Θεωρώ ότι ακόμα αυτό το εγχείρημα του κυρίου Πίτσα, ελάχιστοι το έχουν ακόμα 6 χρόνια μετά προσπαθήσει κάποιοι ή επιχειρήσει, να πω καλύτερα. Αλλά στο εξωτερικό πλέον δεν μιλάμε για, ούτε για ειδικά σχολεία, ούτε για ειδικές κατασκηνώσεις. Μιλάμε για ενσωμάτωση. Μιλάμε για την ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία μέσα στην κοινωνία κανονικά. Και αυτό εδώ δεν μπορεί να γίνει σε ξεχωριστές κατασκηνώσεις, ξεχωριστές δομές διαβίωσης, ιδρύματα, παιδικές χαρές μόνο για άτομα με αναπηρία και ούτω καθεξής. Όλα τα προγράμματα του Erasmus Plus έχουν τέτοιο χαρακτήρα και κάποια στιγμή θα πρέπει και η Ελλάδα να σταματήσει να σκέφτεται με τον τρόπο που σκέφτεται. Ακούμε τώρα διάφορα δημοσιεύματα για ιερά και τέρατα και τις αντιδράσεις τους απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Θεωρώ ότι, το είπαμε και το έχουμε ξαναπεί, ότι η κοινωνία της Κομωτινής αλλά και γενικότερα οι Θρακιώτες είναι πολύ ανοιχτοί στο διαφορετικό, γιατί μάθανε να είναι έτσι. Και πιστεύω ότι αρχή γενομένης από την πρωτοβουλία του Pizzas Camp, σιγά σιγά θα μπουν σε αυτό το χορό και άλλες επιχειρήσεις, είτε είναι το ΝΟΤΑ κατασκηνώσεις, είτε είναι ιδιωτικές, για να, πρώτα για να αυξήσουν το δικό τους το επιχειρηματικό όφελος, αλλά θεωρώ ότι όταν συμβαδίζεις και είσαι ανοιχτός σε όλους, η ηθική ικανοποίηση που παίρνεις δεν προσμετράται με καμία υλική απολαβή. Σίγουρα. Να κλείσουμε την συνέντευξή μας με το να δώσουμε πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους που μπορούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες και που φυσικά μπορούν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση. Πρώτα απ' όλα στο τηλέφωνο του Συλλόγου, στο 2531-036-909, αλλά από εκεί και πέρα η παρουσία του Συλλόγου στο Facebook είναι πάρα πολύ έντονη, οπότε μπορεί να πληκτρολογήσει το όνομα του Συλλόγου στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά και να μπει στην σελίδα του Facebook του Συλλόγου Περπατώ και από εκεί να βρει την αίτηση συμμετοχής. Υπάρχει βέβαια και στο Instagram η κίνηση του Συλλόγου. Είμαστε στη διαδικασία να βελτιώσουμε το site μας. Υπάρχει το site, αλλά και από εκεί πέρα ακόμα μπορεί κάποιος να πάρει πληροφορία. Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο τον οποίο μας αφιέρωσες και για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ που κάθε φορά είστε δίπλα στο Σύλλογο και στις δράσεις του και χάρη σε εσάς μπορεί και διαδίδεται το έργο του Συλλόγου, οπότε μεγαλώνει η οικογένεια του Συλλόγου Περπατώ. Ναι, είσαι καλά. Ναι.